Βρισκόμαστε στη Στύψη, στην αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλόγου και είμαστε παρέα με τον Στέφαν Στρέι, έναν γνωστό ποδηλάτη που έχει διαπρέψει και σε Ελλάδα και σε εξωτερικό και έχει φέρει το ποδήλατο στη ζωή μας. Ποιος είναι ο Στέφαν? Είμαι ένας άνθρωπος απλός. Κάνω τη δουλειά μου, κάνω το ποδήλατο όσο μπορώ. Τις δουλειές έχω φτιάξει και ενδιάμεσο, δηλαδή έχει και μέρες που πάω με καρδιά που πρέπει να φτιάξω στη πόλη με τη Λίνη ή Καλουνή, πάω με το ποδήλατο. Δεν χρησιμοποιώ το αυτοκίνητο, δεν ετοιμάζω, πάω κάτω, κάνω τις δουλειές μου και γυρίζω πίσω. Αυτό θα πει πράσινο αποτύπωμα. Νομίζω και για όλους μας είναι καλό. Θα ήταν αν το χρησιμοποιούμε πολύ περισσότερο το ποδήλατο έτσι, γιατί νομίζω και τώρα με τους κόστους για το καύσιμο και αυτά που αυξάνονται, τρελό. Θα πει αναγκαστικά. Ναι, μάλλον έτσι πάει. Ας τα πάμε όμως από την αρχή. Πού γεννήθηκες και πώς βρέθηκες στο νησί μας? Γεννήθηκα τα 1969 στο Βερολίνο. Μεγάλωσα κοντά στην πόλη, σε ένα χωριό. Και ήρθα 1990, νομίζω, αν το θυμάμαι καλά, την πρώτη φορά εδώ στο νησί, για διακοπές. Και μετά πότε ήρθες για να μείνεις? Εμείς είχαμε αποφασίσει με τη γυναίκα μου, με τον σύζυγό μου, να φύγουμε από την Γερμανία, να αφήνουμε τις δουλειές μας και αυτά που έχουμε ζήσει εκεί και να αλλάξουμε τη ζωή μας εντελώς. Και ψάχνοντας ένα μέρος που μας αρέσει, που μας δίνει αυτό που θέλουμε να ζήσουμε, να απολαμβάνουμε, ήρθαμε και εδώ. Είχαμε πάει όμως και Πάρος, Νάξος, Μύκονος, κοντά στην Αθήνα γυρίζαμε, δηλαδή και Ισπανία, Ιταλία είχα πάει. Αλλά εδώ, ιδιαίτερα στην νησί, ήταν αυτό που μας χτύπαει, που είπαμε εδώ είναι. Οπότε επιλέξατε Λέσβο και Στύψη. Γιατί Στύψη? Η γυναίκα μου έχει ξαδέρφια που είναι Έλληνες από Αθήνα και ο ένας είχε πάει στρατό στη Πολυχνήτου. Βρήκε μια κοπέλα εκεί και όταν έγινε γάμο, πολύ πριν που γνωριστήκαμε εμείς, ήταν η γυναίκα μου στη Πολυχνήτου. Μετά από χρόνια βρεθήκαμε εμείς και ό,τι είπαμε, κάναμε και ήρθαμε την πρώτη φορά τότε, το 1999, και περάσαμε από μερικά μέρη εδώ, δηλαδή πήγαμε με τη Λίνη, Πλωμάρι, Μόλιβο, Πέτρα, Ερεσό, Πολυχνήτο και είπαμε πού πρέπει να πάμε, αν θέλουμε να κάτσουμε. Και μας φάνηκε το μέρος εδώ, απάνω, Μόλιβο, Πέτρα, σαν τουριστικό μέρος. Είπαμε αυτό το μέρος πρέπει να μας δίνει και δουλειά, γιατί δεν ήταν τώρα να είχαμε πάρει το jackpot ή κάτι τέτοιο, έπρεπε να σκεφτήκαμε και πώς να βάλουμε το μεροκάματο. Και έτσι έγινε η απόφαση. Ψάχνοντας ένα σπίτι για να αγοράζουμε, οι τιμές τότε, Μόλιβο, Πέτρα, ήταν πολύ ψηλές και ήταν μακριά από αυτά που μπορούσαμε να δίνουμε. Ας το λέμε και έτσι, κατά τύχη βρήκαμε εδώ ένα σπίτι και είπαμε εντάξει, δεν είναι μακριά, χωριό είναι, ωραίο είναι. Πώς είναι η ζωή σου τώρα εδώ στη Στύψη? Πώς είναι η καθημερινότητά σου, τι κάνεις? Τέλεια, είμαστε τυχεροί, αυτό πρέπει να τα πούμε, γιατί από την πρώτη μέρα μας αγκαλιάσανε εδώ, δηλαδή μπήκαμε μέσα σε μια κοινότητα που άλλους μας είπαν «Α, είναι περίεργοι και είναι τρελοί» και εμείς όμως είπαμε «Δεν μας ενοχλεί τίποτα, είμαστε άνθρωποι που κάνουμε τη δουλειά μας, πάμε στα σπίτια μας, μιλάμε, χαιρετάμε, δεν έχουμε κανένα παράπονο, τίποτα, δηλαδή κάναμε τις δουλειές μας, τώρα συνεχίζουμε και πάλι μετά το COVID που μας έκοψε από όλα αυτά που κάναμε και είμαστε αγαπημένοι με τον κόσμο και είμαστε πολύ ωραίο εδώ, ναι. Ας πάμε σε ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο της ζωής σου που είναι το ποδήλατο. Τι θέση έχει το ποδήλατο στη ζωή σου? Το ποδήλατο είναι το α και το ω, εκτός από την οικογένεια βεβαίως. Για να πάρεις μια ιδέα τώρα στα γρήγορα, εγώ προηγούμενη εβδομάδα έκανα κάτι πιο μεγάλο και με το μεσαύριο κόπηκα με το stand-up το μηχανάκι, το δάκτυλο το μεγάλο, τον χτύψα αρκετό,
έσκησε και το νύχι και αυτά. Μιλάμε για πόνο. Το αντέξα μέχρι την Κυριακή. Τότε την Κυριακή το σκάλιξα για να μπορώ να μπαίνω μέσα σε παπούτσι και από Δευτέρα το πρωί, δηλαδή από χτες, κάνω προπόνηση πάλι. Δεν αντέχω χωρίς το ποδήλατο. Αυτά είναι ένα πράγμα που το ζήσω. Είναι πώς μέσα. Μπήκε στη ζωή σου το ποδήλατο, πότε ήταν η πρώτη φορά που είχες επαφή με ποδήλατο? Ήμουνα μικρός, ήμουνα 6-7 χρονών και έκανα προσπάθεια με την βοήθεια του πατέρα μου και τη μάνα μου να μάθω ισορροπία και να κάνω πεντάλ. Και έφτασα πάντα μέχρι στο γείτονα, το σπίτι. Εκεί τράκαρα πάντα και σε κάποια φάση μέσα στον αυλή κάτσαμε με τους γείτονες και ο ένας ο γιος ο μεγάλος είπε: «Εσύ δεν μάθες ποτέ ποδήλατο, κάνει κάτι άλλο». Εγώ είπα: «Να το δεις τώρα να το δεις». Μπήκα μέσα στο γαράζ, ανέβηκα στο ποδήλατο και έκανα από τότε ολόκληρο καλοκαίρι ποδήλατο. Δηλαδή από τότε κάνω ποδήλατο και είχα κάτι διάλειμμα ενδιάμεσο, έπαιξα τένις, έκανα και βάρη και γύρισα πριν 25 χρόνια. Κάπου εκεί γύρισα ξανά πίσω στο ποδήλατο επειδή μου είπε ο γιατρός να χάνω τον βάρος που έχω βάλει με τα βάρη. Γιατί ο οργανισμός μου είχε θέμα, είχε πρόβλημα, δένοντας, γόνατα και τέτοια. Και ξεκίνησα και πήγα κοντά στο Μόναχο που μείναμε τότε και έμπλεξα πάλι. Ήρθα και με τον σκοπό, αυτό ήταν το πρώτο που κάναμε εδώ, τότε το 2003 ήρθαμε το φθινόπωρο, δηλαδή προς τα Χριστούγεννα. Και το 2004 ξεκινήσαμε, άνοιξα εγώ βιβλία για Γιουλιά να κάνω εκδρομές με ποδήλατο και πεζοπορία. Άτυχος όμως, γιατί η ώρα δεν ήταν ακόμα τότε. Κάτω γυρούσανε λίγο, μας κοιτάζανε λίγο περίεργοι οι πράκτορες και είπαν: «Α, με τα ποδήλατα και εδώ δεν έχει τίποτα». Από τότε μέχρι τώρα έχει γίνει μια μεγάλη αλλαγή. Και η οποία φαίνεται. Ναι, και δεν είναι μόνο στα μωρά, είναι και οι μεγάλοι που έρχονται, που με ζητάνε, άντε πού μπορώ να πάω εκεί και τι διαδρομή θα βρω εκεί μπροστά μου και ευτυχώς. Τι ήταν λοιπόν εκείνο που έβαλε το ποδήλατο στη ζωή των λεσβίων? Γιατί έχει μπει τα τελευταία χρόνια δυναμικά. Έχω καταλάβει και εκτός την πόλη και εδώ παράδειγμα στο χωριό, όχι μόνο τα μωρά, που πάνε ποδήλατο και κάνουν άνθρωποι που είναι πιο μεγάλοι, που είναι ηλικία 50 ή 40 ή 30, πιάνουν από κατά κάποιον λόγο πιάνουν να κάνουν ποδήλατο. Και όχι μόνο για μια βόλτα μέχρι το φούρνο ή μέχρι τον Άγιο Νικολάου, σοβαρή δουλειά. Δηλαδή τώρα έχουμε και εδώ τον Ιγνάτη, τον Καλοπουλίτης από το χωριό μας, ένα παιδί. Αυτός δυστυχώς δράκαρε και με ένα αυτοκίνητο πριν κάποια χρόνια και πάλι συνέχιζε. Πάει ποδήλατο και τώρα το Σαββατοκύριακο, του Κυριακή που ήταν αγώνα, πήγε μπροστά, πήγε με ένα e-mountain, αλλά πήγε καταπληκτικό. Δηλαδή έχει πάρει το χάπι και έχει πάει και τώρα βόλτα με τη γυναίκα, έχει βάλει τη γυναίκα να την ακολουθεί. Έχουμε εδώ τον Άγγελο Σανταβάς που έχει το barber shop. Αυτός τώρα πριν ένα χρόνο το πιάσε και είναι μέσα τώρα περισσότερο στο παιχνίδι του enduro. Τον έχει πιάσει τρέλα, πάει με το ποδήλατο, γυρίζει όλη την ημέρα και κάνει τη δουλειά όμως. Αυτό μου αρέσει, δηλαδή να βλέπω άνθρωποι που κανονικά δεν έχουν καμία σχέση και ξαφνικά τους αρέσει και του κάνουν μια δοκιμή και μείνουν εκεί και τους πάει καλά. Σε πόσους αγώνες έχεις πάρει μέρος? Πολλές. Ελλάδα, εξωτερικό? Ελλάδα, εξωτερικό, ναι. Μετά από κάποια χρόνια που έκανα εδώ μόνος μου δύο βόλτες, είχε κάποια παιδιά που το ήξερα, αυτοί κοντά στη Μυτιλίνη, Αγιάσο, εκεί πήγανε μέσα στα βουνά, εντούρο. Εγώ δεν είμαι μεγάλο φαν, δηλαδή δεν μ' αρέσει πολύ γιατί φοβάμαι να χτυπήσω, να πέσω κάτω, εγώ θέλω να κάνω και αύριο πεντάλ. Ήμουνα μόνος μου στον δρόμο. Και μεγαλώσαν οι βόλτες που έκανα και σε κάποια φάση σκέφτηκα, αφού κάνω δύο φορές την ημέρα τόσα κιλόμετρα ή θα κάνω κάτι άλλο, και σκέφτηκα να φτιάξω ένα enduro 250 κιλόμετρα. Την πρώτη χρονιά το έκανα μόνος μου και τη δεύτερη χρονιά βρήκα παρέα. Έναν φίλος έχουμε γίνει τώρα, τον Βαγγέλη Βοηγαράκης από Μυτιλίνη. Και είμαστε πολύ κολλημένοι τώρα, είμαστε φίλοι πολύ,
Δυστυχώς τώρα ντράκαρε αυτός, χτύπησε με το ποδήλατο βεβαίως, αλλά δυστυχώς γιατί μας χαλάει τώρα το καλοκαίρι. Και από τότε κάναμε μαζί και κάναμε και εξωτερικό. Δηλαδή με εκείνος πήγαμε, ξεκινήσαμε, πήγαμε Χίο, πήγαμε Ελλάδα. Όχι μόνο αγώνες και περισσότερα μπρεβέ που είναι εκδηλώσεις με ποδήλατο 200, 300, 400, 600 και παραπάνω χιλιόμετρα. Που δεν μετράει όσο να είσαι πρώτος, περισσότερο μετράει να το τερματίζεις σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και η παρέα που τα βρεις εκεί. Δηλαδή είναι άλλο σκεπτικό, άλλο τρόπος. Θες να πας γρήγορα, πήγαινε γρήγορα, τρέχεις. Θες να πας λίγο πιο αργά, να διασκεδάζεις, να έχεις την παρέα με τους φίλους, να κάτσεις ένα παγωτό, να κάνεις μια βουτιά, κάντο. Μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα είσαι καλυμμένος. Στο εξωτερικό που έχεις πάει? Το 2011 πήγαμε Παρίσι, Βρέστη Παρίσι στην Γαλλία, που είναι 1230 χιλιόμετρα. Πήγα καλά. Την επόμενη χρονιά κάναμε εδώ στην Ελλάδα ένα 6x200 που είναι από Αθήνα για Αλεξανδρόπολη, 6 μέρες επί 200 χιλιόμετρα. Και μετά πήγα Λονδίνο, Εδιμβούργο Λονδίνο. Πήγα στην ίδια χρονιά στον παγκόσμιο πρωτάθλημα Masters στην Ιταλία. Εκεί πήρα πρόκριση από τον Giro Θεσίας που είναι στην Κούντας Πάτρα κάθε χρόνο. Δηλαδή έκανα τα δύο. Είχα αγώνες και αυτά τα μεγάλα. Και μετά όμως σε κάποια φάση κατάλαβα πρέπει να κάνω απόφαση, γιατί η προπόνηση που κάνεις για τον έναν δεν ταιριάζει με το άλλο. Και εμένα όμως μου άρεσε πολύ περισσότερο το μεγάλο το κομμάτι, να πάω ατέλειωτα χιλιόμετρα. Και μετά εντάξει, πήγα το Transcontinental που έχει γίνει από Λονδίνο μέχρι την Κωνσταντινούπολη. Περάσαμε από όλη την Ευρώπη. Πώς ήταν αυτή η εμπειρία? Τρομερό, γιατί ήταν το πρώτο και είχε ένα ατύχημα πριν. Ξεκίνησα εκεί τότε, είχα σπάσει δύο σπόντυλο πίσω στον Αφιένα και ξεκίνησα τότε εκτός σκέπτης, είπα ας να πάω να τερματίζω. Και πήγα όμως καλά, χωρίς ιδιαίτερο τρέλα, ήμουνα τέταρτος και αυτό ήταν τότε το τελευταίο το μπαμ που μετά πήγα, εντάξει μετά έχει ξεφύγει το πράγμα, δηλαδή πήγα μετά Αφρική, πήγα Αμερική, το Trans Am, Αυστραλία. Έκανα το μεγάλο από το North Cape, την Νορβηγία, κάτω Ισπανία Ταρίφα, που είναι 7.400 χιλιόμετρα. Σε όλη αυτή τη διαδρομή φαντάζομαι κάνετε κάποιες στάσεις για να ξεκουραστείτε. Τις στάσεις κάνεις όπως θέλεις. Είναι στα χέρια των καθέναν. Δηλαδή εγώ έκανα αυτή τη διαδρομή, μιλάμε τώρα για το μεγάλο, ήμουνα πρώτος μετά από 21 μέρες. Δηλαδή γύρω στα 380 με 390 χιλιόμετρα την ημέρα με 4 ώρες στάση στο περίπου, 18 ώρες ποδήλατο. Δεν κοιμάσαι. Κοιμάσαι, 4 ώρες, 3 ώρες, 4 ώρες, το πολύ. Αλλιώς δεν βγαίνει το χρόνο. Ποια ήταν η πιο δύσκολη διαδρομή που τερμάτισες? Αυτό ακούω συνέχεια και δεν μπορώ να πω έχει πιο δύσκολη, γιατί κάθε διαδρομή είναι δύσκολη. Είναι δύο κομμάτια το πράγμα. Σωματικό και το άλλο είναι το ένα και το άλλο είναι η ψυχή. Δηλαδή μετά από ένα σημείο σε τραβάει μόνο η ψυχή, μόνο το κεφάλι κάνει κομμάτι. Αυτό έχω δει και σε άλλους άνθρωπους πολλοί που ήταν στην αρχή ή στην κίνηση που τους βλέπεις με πόδια, σώμα, έτοιμα 10-15 χρόνια και πιο μικρά από μένα, που λες μάγκα, τι ψάχνω εδώ με αυτόν τον αντίπαλο. Όμως μετά από μέρες ξεκινάει και γυρίζει όλο αυτό το που κάνεις, παίζει μόνο εδώ, είναι μεγάλη απόθεση. Δηλαδή ξεκινάς το πρωί και λες, άντε κάναμε πεντάλι σήμερα πάλι. Δεν χρειάζεται να σκέφτεσαι πόσα χιλιόμετρα κάνω σήμερα και πόσα βουνά περνάω. Αυτό έρχεται μόνο άμα κάνεις το πεντάλι. Άμα δεν έχεις το μεγάλο στροφάρισμα απάνω στο κεφάλι για να λες εντάξει είμαι, καλά είμαι, άιδε, δεν γίνει. Θα πάμε ακόμα 20 χιλιόμετρα, ακόμα 5 χιλιόμετρα. Όταν οδηγείς το ποδήλατο διασχίζοντας χώρες, δεν φοβάσαι ενδεχομένως από τα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν εκεί? Ο φόβος είναι μια κακή παρέα. Συμβάζει έξω από τη στιγμή. Πρέπει να είσαι εκεί,
εκεί στο λεπτό. Δηλαδή, εγώ του κάνω πάντα το αντίθετο που λένε όλοι πρέπει να το κάνεις. Αν πάω εγώ στον δρόμο, δεν πάω δεξιά-δεξιά, πάω πιο μέσα. Γιατί θεωρώ αυτός που έρχεται από πίσω μου θα με βλέπει, να με δεχτεί. Θα κάνει ένα κορνάρισμα, θα κάνει κάτι, να τον ακούω, να τον πάρω χαμπάρ. Άμα πάω δεξιά-δεξιά, αυτός δεν σκέφτεται. Το λέει, α, τον περνάω. Και εκεί μη βάλει τα δύσκολα. Άμα τον πρεσάρω να φρενάρει, ας φωνάζει, ας μαλώνει, δεν με χαλάει, αλλά με έχει πάρει χαμπάρ. Και δεν το θεωρώ να έρχεται κάποιος από πίσω με τον σκοπό να με σκοτώνει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Τότε τα φρενάρει. Δεν φρενάρει όμως, άμα είμαι δεξιά-δεξιά και πάω σιγά-σιγά και εκείνος θέλει να μην περάσει, έρχεται φορτηγό από μπροστά, γιατί έτσι συνήθως είναι. Τα περνάει και να μην σπρώχνει μέσα στο χαντάκι. Αυτό είναι σίγουρο, γιατί έτσι είναι. Δεν είναι φόβο. Βλέπεις τώρα, αφού λέμε, εγώ κάνω τόσα χιλιόμετρα, 20 με 25.000 χιλιόμετρα κάνω κάθε χρόνο με το ποδήλατο. Τώρα το δάκτυλο, δεν το χτύπησα το ποδήλατο. Το χτύπησα σε καθημερινή. Σε κάτι άλλο. Ασκή. Δηλαδή που είσαι με το μυαλό αλλού. Άμα είσαι με το μυαλό εκεί που του κάνεις αυτό, πρέπει. Δεν υπάρχει περίπτωση να χάνεις. Θεωρείς ότι η Λέσβος στο κομμάτι του ποδηλάτου μπορεί να φέρει τουρισμό? Βεβαίως. Έχουμε μεγάλο νησί, έχουμε ωραίο δίκτυο. Οι δρόμοι είναι πολύ πιο καλύτεροι από αυτά που νομίζουμε σε σχέση με το εξωτερικό. Δηλαδή έχω περάσει από δρόμους που ήταν πολύ πολύ πιο άσχημο και πιο χάλια σε σχέση με αυτά που έχουμε εμείς και στο χώμα και στον άσφαλτο. Ο κόσμος προσέχει τον ποδηλάτη, θεωρώ. Συνήθως αυτοί που τρέχουν και δεν προσέχουν πολύ είναι ξένοι, δηλαδή αυτοκίνητα με εξωτερικές πινακίδες. Άνοιξε, φθινόπαιρο, καλύτερες εποχές, περιοχές που μπορείς να βλέπεις εδώ που έχουμε παντού, δηλαδή όχι μόνο Πλωμάρια, Γιάσος, Έρσο, Μόλιβο. Έχουμε βουνό, πρέπει να κάνεις κάτι, αλλά και τώρα με αυτά τα e-bike που γίνονται. Ποια θεωρείς ότι είναι η ωραιότερη διαδρομή εδώ στη Λέσβο? Δεν υπάρχει η πιο ωραιότερη, γιατί ο κάθε ένας μπουστάρει κάτι άλλο. Εμείς με τη γυναίκα μου έχω κάνει πολλές βόλτες και πήγαμε παντού, δηλαδή από Αγιάσο, Πλωμάρι, Ρεσό, εδώ Μόλιβο, περιοχές επάνω προς το Ανατολικό, δηλαδή όλο μετά την Αγία Παρασκευή που περνάς μέσα εκεί στο πουθενά. Έχει το κάθε μέρος, έχει την ομορφιά, έχει το καταπληκτικό και νομίζω αυτό που μας ξεχωρίζει, δεν βαρεθείς. Άμα πάρω εγώ τώρα έναν άνθρωπο και κάνουμε 2-3 βόλτες, είμαι σίγουρος κάθε μέρα έχει κάτι να πει, δεν το έχω δει ποτέ. Αφού κάνουμε βόλτες με τους φίλους μας εδώ από Μυτιλίνη που έχω και φέτος την Άνοιξη κάναμε ένα τρίμερο, θα πάρουμε τα ποδήλατα και θα κάνουμε ένα γύρο από το νησί. Φέτος πήγαμε από Μυτιλίνη, κάτσαμε την πρώτη μέρα Μόλιβο, πήγαμε από τη δεύτερη μέρα Μόλιβο, Ερεσό και από Ερεσό πίσω και περνάμε από μέρη που δεν έχουν πάει αυτοί ποτέ, άνθρωποι που γεννήθηκαν εδώ και περνάμε από κομμάτια που λες, τι ομορφιά. Ένα εκκλησάκι στο πουθενά, ή δάσος, ή ξέρω εγώ, ποτάμι, σάλασσα, έχουμε παραλίες, ατέλειωτο είναι. Θεωρείς ότι όσο περνούν τα χρόνια θα ανεβαίνει λέει, το ποδήλατο στη ζωή εδώ στη Λέσβο? Βεβαίως. Έχω δει τα τελευταία χρόνια μεγάλη διαφορά στη κίνηση με το ποδήλατο και αυτό είναι ένα μεγάλο κομμάτι. Και δεν είναι μόνο για την απλή ζωή, κανονική ζωή που έχουμε εδώ. Όσο περισσότερο κόσμος ασχολείται εδώ, το βλέπει και ο κόσμος από εξωτερικό και καταλαβαίνει το ενδιαφέρον. Δηλαδή γιατί με το, ξέρω, με το Facebook, με το Instagram, με τις σχέσεις που έχουν οι άνθρωποι, αυξάνεται αυτό και βλέπει ο κόσμος από εξωτερικό και βλέπω και τώρα πάλι γυρίζουν άνθρωποι με ποδήλατα. Κόσμος που μέχρι ένα σημείο αντέχουν τη ζεστή, τώρα πάμε μέσα στο Ιούλιο που είναι λίγο πιο δύσκολο για μερικούς, έρχονται να κάνουν διαδρομές, να κάνουν τη βόλτα τους. Τι προσφέρει στην ψυχή του αθλητή το η ποδηλασία? Δηλαδή εσύ κάθε φορά που κάνεις ποδήλατο πώς νιώθεις, τι νιώθεις?
τι είναι αυτό που σε κάνει να νιώθεις καλύτερα και γι' αυτό θες κάθε φορά να κάνεις. Το πρώτο είναι η ζωή είναι ποδήλατο. Όσο κάνεις κίνηση, δεν πες κάτω. Που λέγω η ρότα που γυρίζει δεν γυρνάει. Αυτό. Για μένα είναι πολύ απλό. Εμείς παλιά και τώρα ισχύει, όταν έχω μπλέξει με μια δουλειά, με κάτι που δεν τα βρω άκρη ή κάτι τέτοιο, θα κάνω μια βόλτα. Και αλλάζει ξαφνικά όλο το σκεπτικό. Όλο που περνάει από το μυαλό, αδειάζει. Και είναι σαν ένα τραπέζι μετά τη γιορτή, τον καθαρίζεις, τον αδειάζεις, βάζεις καινούριο τραπέζι μάντιλο απάνω και μπορείς ξανά να τον φορτώνεις. Έτσι είναι και αυτό, δηλαδή για μένα είναι αυτό το κομμάτι. Έχουμε βρει πολλές λύσεις πάνω στο ποδήλατο, δηλαδή από πράγμα που δεν το βρω άκρα, που σκεύουμε και κάτσουμε με τη γυναίκα για τη δουλειά και πώς το κάνουμε ή το ένα και το άλλο και ξαφνικά στο ποδήλατο έτσι πάει και τέλειωσε. Πριν λίγες μέρες ξεκίνησαν οι αγώνες ορεινής ποδηλασίας 2022 από εδώ, από το χωριό σου, από τη Στύψη. Πώς αισθάνεσαι γι' αυτό και πόσο θεωρείς, μάλλον δεν θεωρούμε τυχαίο ότι τελικά ξεκινάμε από τη Στύψη? Όχι τυχαίο. Εμένα μου αρέσει να γίνουν αυτά τα πράγματα γιατί ο κόσμος έχει μεγάλη ενδιαφέρον αφού είδαμε και που ανεβήκαν οι άνθρωποι και από μακριά και τρέχουν και εδώ το χωριό. Εγώ νομίζω ότι εμείς ένα και ξεκινάνε από εδώ. Εντάξει, από μένα παίζει και μεγάλο ρόλο ο Νίκος, ο πρόεδρος από τον σύλλογο και από το χωριό. Γιατί τον άρεσε πολύ αυτό το κομμάτι, να ξεκινάμε κάποτε και περνάμε και κάθε χρόνο με ένα μπρεβέ που κάνουμε εδώ, δηλαδή ένα μπρεβέ 200 κιλόμετρα και φέτος κάναμε και 300 κιλόμετρα να γίνει μια στάση εδώ. Επειδή ο κόσμος μας περιποιηθεί πολύ καλό, δηλαδή όποιον ρωτάς από τη στάση εδώ μένει ευχαριστημένος. Πολύ, και έχει κόσμος που λέει δεν τα έκατσα εκεί και έφαγα και έμεινα. Και είπαμε κάποτε με τον Νίκο, ζητάγαμε τι μπορούμε να κάνουμε και είπαμε να φέρουμε κανένα τέτοιο αγώνα που είναι λίγο διαφορετικό, γιατί βεβαίως δεν έρχεται κόσμος να κάτσετε, να βλέπει τον αγώνα. Ήρθανε και πριν 3 χρόνια νομίζω ή 4 χρόνια. Ήταν αγώνα τρίμερο από το UCI, δηλαδή από το Παγκόσμιο Διοργάνωση Ποδηλασίας που είχε τη βάση στο Μόλιβο και τρέξανε και εδώ απάνω στο χωριό μας έναν αγώνα που είναι πολύ μεγάλο κομμάτι και είναι τιμή μας για να μπορούμε να φιλοξενήσουμε τέτοιους άνθρωπους, δηλαδή πρωταθλητής και από εδώ, από Ελλάδα και από εξωτερικό, από παντού. Για μένα είναι χαρά, μεγάλη χαρά, γιατί όποιον ποδηλάτο βλέπω στον δρόμο και ιδιαίτερο εδώ από το χωριό βεβαίως, είμαι πολύ ευχαριστημένο έτσι, γιατί ποτέ δεν κέρδισα εγώ λεφτά από αυτά που κάνω. Εγώ πλήρωσα συμμετοχές και όλα αυτά. Είχα βεβαίως κάποιες βοήθειες από φίλους που με στηρίξανε, αλλά δεν είχε πολύ κομμάτια σαν χορηγού ή κάτι τέτοια. Και δεν το έβλεπα ποτέ έτσι, δηλαδή δεν ήταν το επάγγελμα μου, ήταν χόμπι, ήταν χαρά μου. Και άμα ήταν να βοηθήσω κάποιον ή να μην ρωτάει κάποιος, μην πάρω και τηλέφωνο, αυτά είναι, δεν έχω πρόβλημα με αυτά, μου αρέσει αυτά. Πόσα μετάλλια έχεις πάρει? Η αλήθεια είναι αυτή, έχω κάποια μετάλλια και κύπελου, όμως από τα μεγάλα που πήγα δεν υπάρχει μετάλλιο ή κύπελο. Εκεί είναι, αυτές οι αγώνες είναι χωρίς στήριξη. Έχεις μια αυτονομία που τρέχεις μόνος σου, μόνο εσύ με τον εαυτό σου και στον τερματισμός, εάν είσαι τυχερός, σε περιμένει ο διοργανωτής. Μπορεί όμως ο ίδιος είναι κάπου μακριά στον δρόμο με κάποιον άλλον που έχουν κάποια πράγμα. Εκεί είναι χαρά που το παίρνεις και αυτά το πάρεις μαζί, 2 φωτογραφίες. Και γεια σου και τα μαζεύεις την άλλη μέρα το ποδήλατο σου και να πας σπίτι να δουλεύεις. Σε τι επίπεδο θα ήθελες να δεις εσύ το ποδήλατο εδώ στη Λέσβο? Αυτό είναι δύσκολη ερώτηση. Τι επίπεδο? Εμένα μ' αρέσει κάθε ποδήλατο, κάθε άνθρωπο που ανεβεί στο ποδήλατο. Και έχω ζήσει και αυτό το, ας το λέμε, την κούραση και τον αγώνα που κάναν στη Μυτιλίνη να γίνουν ποδηλατόδρομο και τέτοια.
Και με ρωτάγανε και τότε από τον σύλλογο τι πρέπει να κάνουμε και τι μπορούμε να κάνουμε. Η απάντηση είναι όμως πολύ απλή. Κάντε ποδήλατο. Δεν έχει άλλη λύση. Δεν μπορώ κάποιον να πρεσάρω για ένα πράγμα που δεν τον αρέσει. Άμα βλέπει όμως ο άλλος τι χαρά παίρνει ένας άνθρωπος, άσχετο άντρας ή γυναίκα, ένα μωρό από ένα ποδήλατο και τι μπορεί να καταφέρει. Δηλαδή έχω δει άνθρωποι που είναι 130 κιλά και τώρα είναι 80 κιλά, 85 κιλά. Δηλαδή έχουν χάσει και έχουν αλλάξει τη ζωή. Θέλει όμως χρόνο, θέλει σιγά σιγά, step by step, υπομονή, έτσι. Και έτσι μου αρέσει, γιατί με το pressing και με αυτά δεν τα ευχαριστηθείς, γιατί δεν, το αποτέλεσμα δεν το πετύχεις ποτέ. Άμα του κάνεις ό,τι να κάνεις για τον εαυτό σου και είσαι εντάξει με τον εαυτό σου, δεν θες τίποτα άλλο. Είσαι εντάξει. Και αυτό φαίνεται, και αυτό που φαίνεται είναι το καλύτερο παράδειγμα για τον άλλον. Και τότε θα νιώσει αυτός, α, έτσι, έτσι. Επειδή με ρωτάνε πολλοί άνθρωποι και πολλές φορές κάποιος που ζητάμε από τη λάτρα και αυτά, πού είναι το επόμενο στόχος, πού είναι το πιο μεγάλο μετά. Υπήρχε πολλούς, γιατί έχει και αυτό το κομμάτι, δηλαδή με τους αγώνες και με αυτά τα μεγάλα, με τις μεγάλες διαδρομές, έχει γίνει πολύ μεγάλο. Εγώ πέρασα τα καλύτερα χρόνια τώρα, λέμε το καλύτερο καλοκαίρι, στο lockdown με τη γυναίκα μου. Αυτά είναι μια μεγάλη αλήθεια. Η γυναίκα μου είχε χάσει λίγο με το ποδήλατο. Ξεκίνησε τότε που ήμασταν, που βρεθήκαμε, είχε κάνει ποδήλατο πολύ. Και όμως με τα μωρά, με οικογένεια και αυτά, είχε χάσει λίγο για να με ακολουθεί. Και βρήκαμε σε κάποια φάση μέρες που πήγαμε μαζί βόλτα και δεν ευχαριστήθηκε κανένας. Εγώ είχα βαρεθεί να σταματάω, να περιμένω. Εκείνη είχε διαλυθεί και βαρέθηκε για να τρέχει από πίσω μου. Και αγοράζαμε ένα e-bike, δηλαδή ένα ποδήλατο μοτέρ, ένα που είναι τώρα ξεκινήσανε περισσότερο. Και από τότε άλλαζαν τα πράγματα. Εμείς κάναμε βόλτες μαζί, πάμε από το χωριό με το ποδήλατο, Ερεσό, κάναμε ένα διήμερο σαν διακοπές και γυρίζουμε, ούτε μαλώνουμε, ούτε φωνάζουμε, ούτε περιμένει κανείς, γιατί μπορεί λόγω του μοτέρ, την μπαταρία που τη βοηθάει, ακολουθεί. Εγώ κάνω πεντάλι χαλαρά, χωρίς να τρέχω, να σκεύομαι, και αυτά ήταν για μας μεγάλη διαφορά σε προηγούμενα χρόνια και περάσαμε πολύ καλά. Δηλαδή και αυτό είναι ένα πράγμα που... Ξέρεις να βρεις τη ζωή μας. Ναι, δηλαδή ήταν το καλοκαίρι, ήταν για πέταμα για όλους μας, δυστυχώς. Δεν είχαμε δουλειές, δεν μας αφήσανε να κάνουμε τίποτα. Και βρήκαμε όμως ένα πράγμα που μας πέρασε όλο το καλοκαίρι καταπληκτά. Δηλαδή είχαμε ρίξει τα μπάνια. Έχω κάνει τόσα μπάνια σε ένα καλοκαίρι που τα προηγούμενα 10 χρόνια δεν είχα κάνει τόσα μπάνια. Αυτό. Δηλαδή πρέπει να σκεφτόμαστε και πάντα το κακό που μας φαίνεται κακό έχει και κάτι καλό. Μόνο να το βρούμε. Αυτό είναι.